Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση τουρισμός για το φετινό διαφορετικό καλοκαίρι λόγω του κορονοϊού. Πώς θα ανοίξουν τα σύνορα από την 1η Ιουλίου. Πρεμιέρα αύριο για το πρόγραμμα συνεργασία. Ξεκινούν οι αιτήσεις. Ξαναπιάσαν δουλειά οι μπουλντόζες στον Ερημίτη υπό την επιτήρηση αρχαιολόγου της εφορίας Κέρκυρας. Ξαναλειτουργούν τα περίπτερα ενημέρωσης τουριστών σε Σαρόκο και Καρβουνιάρη. Βράδυ Δευτέρας, είναι 29 του μηνός Ιουνίου και σήμερα μαζί εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να καταγράψουμε την επικαιρότητα. Τα βασικά της δεδομένα και τα βασικά της σημεία. Μια ειδησιογραφία που σε κεντρικό επίπεδο έχει να κάνει και με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, με μια σειρά από παραμέτρους που θα τις δούμε στη ροή του δελτίου μας, και σε τοπικό επίπεδο η υπόθεση Ερημίτης είναι, θα έλεγε και κανείς, πολύ ηχηρά στην πρώτη θέση της τοπικής πραγματικότητας. Το Start θα έχει απόψε το βράδυ μια σειρά από ερωτήσεις και συζητήσεις και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε μια υπόθεση με πάρα πολλές πτυχές. Μια υπόθεση η οποία, όπως όλα δείχνουν και με βάση τα στοιχεία που έχει το Start, το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει και ένα από τα στοιχεία αιχμής της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από την λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα και την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Το άνοιγμα των αεροδρομίων οριοθετεί. Σήμερα είχαμε και την πρώτη διεθνή πτήση να φτάνει σε αεροδρόμιο του Αιγαίου. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Ιρός Γκέλα. Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα του τουρισμού έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς από την Τετάρτη απελευθερώνονται πτήσεις εξωτερικού από και προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Για ακόμα μία φορά, στο προσκήνιο βρίσκεται η δύσκολη εξίσωση, την οποία καλείται να λύσει η κυβέρνηση. Από τη μία πλευρά, οι τουριστικές ροές, ιδίως προς τα νησιά, είναι επιβεβλημένο να ενισχυθούν, ούτως ώστε να σωθεί οτιδήποτε σώζεται από τη φετινή σεζόν και να μην υποστεί καθίζηση συνολικά οικονομία. Από την άλλη πλευρά, όμως, προέχει ανθρώπινη ζωή και αυτήν καλούνται να διαφυλάξουν οι αρμόδιες αρχές με τον περιορισμό της διασποράς του ιού κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς τα εισαγόμενα κρούσματα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Ήδη άλλωστε υπάρχουν τα πρώτα δείγματα σε νησιά, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν απελευθερωθεί ακόμα οι πτήσεις εξωτερικού, και γι' αυτό το λόγο έχει καταστρωθεί ένα ολόκληρο σχέδιο αντιμετώπισης που περιλαμβάνει σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και ολική καραντίνα σε περίπτωση που κάποιο νησί μετατραπεί σε εστία εξάπλωση του κορονοϊού. Όπως ανακοίνωσε άλλωστε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς, στα νησιά θα εγκατασταθούν μόνιμα κλιμάκια υγειονομικών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων τους επόμενους τρεις μήνες, τα οποία θα έχουν και την απόλυτη ευθύνη για τους ελέγχους που θα γίνονται. Καθημερινά θα γίνονται έτσι 60 στοχευμένοι έλεγχοι στις πτήσεις που έρχονται από το εξωτερικό, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, και τα στοιχεία αυτά θα την κάνουν επεξεργασίες καθημερινά από την Πολιτική Προστασία και τον ΕΟΔΗ, ούτως ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή εικόνα και για τα κρούσματα, αλλά και για το επιδημιολογικό δεδομένο που αφορά την προσέλευση των ταξιδιωτών, την ηλικία τους κτλ. Σημειώνεται ότι όλοι όσοι έρχονται στην Ελλάδα αεροπορικώς έως και την 31η Αυγούστου θα συμπληρώνουν μια ειδική φόρμα, ούτως ώστε οι αρχές να γνωρίζουν ολόκληρη τη διαδρομή τους και να αποφεύγεται το φαινόμενο να φτάνουν στην Ελλάδα πολίτες από χώρες με βαρύ επιδημιολογικό φορτίο μέσω τρίτων ασφαλών χωρών. Έτσι, και οι εγχώριες αρχές θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιες αφήξεις θα πρέπει να ελέγξουν, έστω και δειγματοληπτικά, αφού ο κίνδυνος θα σταθμίζεται με βάση τα στοιχεία που θα δηλώνουν οι επιβάτες. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου ανοίγουν τα σύνορα τουλάχιστον για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια σειρά τρίτων χωρών που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την οποία απουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Βρετανία, η Σουηδία αλλά και η Τουρκία. Αν υπάρξουν τροποποιήσεις σε αυτή τη λίστα, αυτό θα γίνει από τις 15 Ιουλίου. Ενώ από σήμερα ξεκινούν τη λειτουργία τους και πάλι επιχειρήσεις όπως οι παιδικές κατασκηνώσεις, τα κηλικεία θεάτρων και κινηματογράφων, οι εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, τα καζίνο αλλά και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κτλ. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Καποδίστριας. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης, καθώς τα δεδομένα τα οποία αφορούν τον τουρισμό θα τα δούμε. Έχουμε μια εξέλιξη που αφορά την Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία. Ιδιαίτερα καλησπέρα, Βαγγέλη. Η Μεγάλη Βρετανία είναι η κύρια τουριστική αγορά των Ιωνίων νήσων. Οτιδήποτε εκεί μας αφορά και το ορόσημο για την Μεγάλη Βρετανία 15 Ιουλίου. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Μάλιστα, αυτό πραγματοποιήθηκε σε μια σύσκεψη την οποία μετήχαν η Dream Team, ας πούμε, που συνεδριάζει συνήθως για τα θέματα υγείας. Ο Βασίλης Κικίλιας, ο κ. Πυλακουτάκης, ο Κοντζαμάνης, ο Τσιόρτας από την πλευρά ΕΟΔΗ μαζί με τον Πρωθυπουργό και βάλανε σε αυτές τις δύο χώρες ημερομηνία ορόσημο 15 Ιουλίου. Υπήρχαν μια σειρά από δημοσιεύματα και βρετανικά και ελληνικά που έλεγαν ότι 4 Ιουλίου
Θα πετάξω τα πρώτα αεροπλάνα. Τελικά μπαίνει ένα deadline απευθείας πτήσεων μέχρι τις 15 Ιουλίου και μάλιστα ζητήθηκε και η πρόσφατη κοινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις τρίτες χώρες με την ομάδα αυτή που συνασπίζεται με τον Πρωθυπουργό σε αυτά τα ζητήματα και συζητάει, να τονίζει ότι μέχρι 15 Ιουλίου αυτές οι δύο χώρες και παράλληλα στηρίζουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφήνει εκτός Ρωσία, Βραζιλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μια σειρά από άλλα θέματα που τα βλέπουμε. Είναι και οι ειδήσεις οι οποίες εξελίσσονται. Έχει φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, για τις πορείες. Με λίγα λόγια, για εκείνο εκεί το οποίο το άσμα τραγουδάει, διότι δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις. Πάμε λοιπόν να μας πεις τι λέει το νομοσχέδιο, τι έχουμε ως συζήτηση στη Βουλή. Σε αυτό το οποίο λέει το νομοσχέδιο είναι αυτό ότι μάλλον θα πρέπει να συμμορφώνει το πολίτης, γιατί αυτό το οποίο είναι η τομή, αν θα μπορούσαμε να πούμε τομή σε αυτό το νομοσχέδιο, θα χαρακτηρίζαμε κάτι τέτοιο, είναι ότι υπάρχει ένας διαμεσολαβητής. Ο διαμεσολαβητής θα είναι ή ένας αστυνομικός ή ένας άλλος από το λιμενικό, με τον οποίο πρώτα και κύρια κάθε πορεία θα έχει έναν οργανωτή και θα πρέπει να μιλάει με τον διαμεσολαβητή προκειμένου να τον ενημερώνει για τον τόπο και τον χρόνο για τον οποίο θα γίνεται η συνάντηση. Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια πράξη, όπως για παράδειγμα βίας και κάποιος κίνδυνος είτε σωματικής ακεραιότητας είτε ιδιοκτησίας, αυτό γίνεται εις βάρος του οργανωτή. Με αυτά δεδομένα δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να οργανωτεί σε κάτι τέτοιο, αλλά πλέον πάει σε μια χαρτογράφηση η κυβέρνηση του ποιος έχει την ευθύνη. Και μάλιστα αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι στη σχέση που πρέπει να έχει με τον διαμεσολαβητή θα πρέπει και παράλληλα κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης να έχουν μια συνομιλία διοργανωτής με την αστυνομία, δηλαδή να έχουν ένα κοινό ρόλο κάπως, προκειμένου η συγκέντρωση να κινείται με τους ρυθμούς που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος. Ξέρω, αλλά τα ακούω πολύ εξευγενισμένα αυτά, με βάση τα ιωθώτα τα μέχρι τώρα των διαδηλώσεων και των επιτηρήσεων των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων. Ναι, πάρα πολύ εξευγενισμένα. Κάτι άλλο, Βαγγέλη, γρήγορα. Αυτά σε. Ωραία. Λοιπόν, είσαι στην Ένωση Σύνταξης, παρακολουθείς λίγο και τα ελληνοτουρκικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, η ιστορία της Νοβάρτης, η ιστορία του Νίκου Παπά, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η οικονομική ανέχεια απέναντι στην οποία λίγο πολύ μεγάλες επαγγελματικές ομάδες βρίσκονται, είναι τα σημεία της αντιπαράθεσης και εκεί που εδράζουν τη δική τους τακτική, ο ένας έναντι του άλλου, στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, αυτοί οι δύο μονομάχοι. Πάμε να δούμε περισσότερα και αναλυτικότερα στο ρεπορτάζ. Ένα γνωμικό λέει πως το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή είναι να μάθεις ποιες γέφυρες πρέπει να περάσεις και ποιες να κάψεις. Σε μια τέτοια συγκυρία βρίσκονται αμφότεροι οι δύο βασικοί πολιτικοί αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, που πρέπει να απαντήσουν σε κρίσιμα διλήμματα και να πάρουν κομβικές αποφάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά πως διανύει την καλύτερη μέχρι τώρα περίοδο της πρωθυπουργίας του, καθώς η δημοφιλία του είναι ακόμα μεγαλύτερη από τον Ιούλιο του 2019, όταν και κέρδισε τις εκλογές. Ο τρόπος που ανταποκρίθηκε στις δύο πρωτοφανείς κρίσεις, αυτές του Εύρου και του κορονοϊού, έχει αυξήσει το πολιτικό του κεφάλαιο. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να δημιουργήσει ψευδή αίσθηση απόλυτης κυριαρχίας, που αποτελεί πάντα μια πολιτική παγίδα, την οποία αντιλαμβάνονται τόσο ο ίδιος όσο και το στενό του περιβάλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει πως το επόμενο διάστημα δεν θα είναι εύκολο σε όλα τα επίπεδα και πιθανότατα να χρειαστεί ευρύτερες συνενέσεις στα μεγάλα μέτωπα, με πρώτο αυτό της Τουρκίας. Κυβερνητική πηγή σχολιάζει σχετικά στην Καθημερινή πως το ήπιο πολιτικό κλίμα είναι πάντα στις βασικές επιδιώξεις του Πρωθυπουργού, θυμίζοντας πως ήδη τον Ιανουάριο του 2019 ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωνε στον Οικονομίστας πως δεν θεωρεί προδότη όποιον στηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, παίρνοντας αποστάσεις από τους ακραίους του κόμματός του. Στην διαγραμμή κινήθηκε και ως Πρωθυπουργός τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τον γύρο επαφών που είχε με τους πολιτικούς αρχηγούς για να τους ενημερώσει για τα εθνικά θέματα με το ταξίδι του στις ΗΠΑ, είχε επιδιώξει να διαμορφώσει το μίνιμουμ εθνικών μέτωπο, ενώ και τον περασμένο Απρίλιο, τότε με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Βουλή, δήλωσε, απευθυνόμενος και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είμαι οπαδός της συνένεσης και της πολιτικής ωριμότητας. Είναι σαφές πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πατάει στη βάρκα της συνένεσης και του εθνικού μετώπου όσον αφορά τα μείζωνα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ο ίδιος επέλεξε την εβδομάδα που μας πέρασε να μην τοποθετηθεί προσωπικά για το θέμα Παπά, αποφευγώντας να μπει στο κάδρο της ακραίας πόλωσης και να μην κάψει στο ανώτατο επίπεδο το χαρτί των συνενέσεων. Το δόγμα, όλο το φως, είναι διαπραγμάτευτο,
αναφέρουν πηγές του Μεγάλου Μαξίμου. Αλλά παράλληλα, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει η πολιτική ζωή της χώρας να ποδοσφαιροποιεί και να κυλήσει άκρητα στα θολά νερά της σκανδαλολογίας. Στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι ισορροπίες είναι ακόμη πιο δύσκολες. Το πρόσφατο θέμα με τις συνομιλίες του Νίκου Παπά με τον επιχειρηματία Σάμπι Μιονί ανέδειξε εμφατικά τα διλήμματα του κύριου Τσίπρα, που προς ώρας μοιάζουν χωρίς απάντηση. Το κυριότερο είναι αν θα αφήσει πίσω παλιούς συνεργάτες και κορυφαία στελέχη που είναι πλέον βαρύδια, κάνοντας αυτοκάθαρση, ή θα συνεχίσει να κρατάει ισορροπίες τρόμου. Ο τέος Πρωθυπουργός για ακόμη μία φορά έδειξε δυναμία να πάρει ξεκάθαρη θέση, τηρώντας μία διφορούμενη στάση έναντι των πρακτικών του κορυφαίου υπουργού του. Χαρακτηριστικό είναι πως ο συνεργάτης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ερωτήθηκε από την Καθημερινή αν η στάση Τσίπρα συνιστά άδειασμα ή στήριξη στον Νίκο Παπά, και η απάντηση ήταν και τα δύο. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει παγίως να βάζει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, τα οποία, όπως είχε πει σε συνέντευξή του πρόσφατα, τα λύνει συνήθως η ζωή. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την οικονομία και την αγορά. Λίγο πολύ λέμε όλοι ότι αυτά τα περίφημα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δεν τα έχουν πάρει όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη. Είναι τέτοιες οι προϋποθέσεις οι οποίες τελικά λειτουργούν απαγορευτικά. Η διαχείριση αυτών των χρηματοδοτήσεων, οι διαχειρήσεις πιο σωστά από τις τράπεζες. Η κυβέρνηση με εμάς, τα δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου, μελετά δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία ελπίζει ότι σε συνδυασμό με την περίφημη ιστορία των μικροδανείων μικρομισθώσεων θα δημιουργήσουν μια άλλη δυναμική στην αγορά και ιδιαίτερα μάλιστα εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα. Πάμε να δούμε και εδώ το ρεπορτάζ. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για δύο κατηγορίες επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός της τραπεζικής χρηματοδότησης επεξεργάζεται η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να διευρύνει το πεδίο στήριξης στην οικονομία. Η πρώτη κατηγορία αφορά όσες επιχειρήσεις είναι σήμερα υπερδανεισμένες και η δεύτερη εκείνες που είναι σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για επιχειρήσεις με βαρύ ιστορικό, ορισμένες από τις οποίες ανήκουν στην κατηγορία των προβληματικών. Η δεύτερη περίπτωση επιχειρήσεων βρίσκεται στον αντίποδα. Είναι επιχειρήσεις που λόγω του μικρού βίου τους δεν έχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να αναπτυχθούν, με κίνδυνο η προσπάθειά τους αυτή να ακυρωθεί πρόημα. Και οι δύο κατηγορίες έχουν κοινό παρανομαστεί ότι θεωρούνται επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου και για τον λόγο αυτό βρίσκονται εκτός χρηματοδότησης. Παρά τη σημαντική ρευστότητα που διοχετεύεται για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια στην οικονομία μέσω των τραπεζών και των δύο βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων, δηλαδή του ΤΕΠΗΧ 2 και του Ταμείου Εγκυοδοσίας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, δουλεύουν προς την κατεύθυνση στήριξη των επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά και όπως παραδέχονται αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, η άσκηση αυτή ενέχει κινδύνους. Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι με ποια κριτήρια θα ενισχυθούν αυτές οι δύο κατηγορίες και κυρίως πώς θα διασφαλιστεί ότι το δημόσιο χρήμα δεν θα αξιοποιηθεί σε μια ευκαιριακή λογική για όσους επικαλούνται την κρίση του κορονοϊού για να αντισταθμίσουν λάθη προηγουμένων ετών ή για να αγοράσουν χρόνο με χρήματα των φορολογούμενων. Το πρόβλημα αναδείχθηκε με αφορμή το αίτημα της χώρας να εντάξει στα χρηματοδοτικά εργαλεία και προβληματικές επιχειρήσεις που σήμερα, με βάση την αυστηρή προσέγγιση του κοινοτικού ορισμού, αποκλείονται εντελώς από κάθε είδους χρηματοδότηση, είτε είναι τραπεζικός δανεισμός με εγγύηση του δημοσίου, είτε είναι κρατικό χρήμα μέσω ΕΣΠΑ. Αν και ο χαρακτηρισμός προβληματική επιχείρηση ανοίγει μια φορτισμένη συζήτηση στη χώρα μας, η ουσία είναι να βρεθεί ένας αξιόπιστος τρόπος που να διασφαλίζει ότι από αυτή την πρωτοβουλία δεν θα αποφεληθούν επιχειρήσεις ζόμπι. Η λύση φαίνεται να έρχεται από την Αυστρία, μια χώρα που εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού σχεδίασε ειδικά προϊόντα στήριξη των υπερδανισμένων επιχειρήσεών τη. Η επιλογή του γίνεται με αυστηρά κριτήρια και από το άγρυπνο βλέμμα ορκωτών λογιστών και χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι πιστοποιούν η συμβασιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου διάσωση και ακολουθούν την εκτέλεσή του. Είναι ο Γιάννης Παργινός μαζί μας για να σταθούμε και απόψε με τον Γιάννη σε αυτά τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία σήμερα και τα οποία λίγο πολύ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι τα πιο κρίσιμα. Θα παρακαλέσω λίγο το ακουστικό μου όμως, να βελτιώσουν οι συνάδελφοι. Γιάννη, αυτό το οποίο είδαμε προηγουμένως ως ρεπορτάζ δείχνει ότι υπάρχει μια αντίληψη στην κυβέρνηση πως όλο αυτό το αφήγημα περί χρηματοδοτήσεων με κρατικές εγγυήσεις δεν έχουν στην πραγματικότητα αποδέχτει όλους εκείνους που έχουν ανάγκη και δεν επί της ουσίας. Δεν πουλάει και επί της ουσίας δεν δημιουργείται και δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτό τον τελικό σκοπό και στόχο έχουν. Αγαπητέ μου φίλε, η οικονομία, όπως και τα ελληνοτουρκικά, είναι δύο βασικά, κυρίαρχα, σημαντικά, κομβικά προβλήματα της πολιτικής ζωής του τόπου μας. Μάλιστα.
Σήμερα είδαμε την Τράπεζα της Ελλάδας να δημοσιοποιεί την έκθεσή της για την οικονομία μας και την πορεία. Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και τις προβλέψεις της, τις εκτιμήσεις της, τόσο για τους ρυθμούς ύφεσης ή ανάπτυξης και για την ανεργία. Να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι κανείς δεν μας το απαγορεύει, Γιάννη, καθόλου τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα 32 δις τα περίφημα, είτε αργούν. Και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θέλουν να επανεκκινήσουν την οικονομία. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος από όσους ή όσες μας ακούνε να μας πει το πώς? Δεν υπάρχει. Άρα, κεντρικό θεμελιώδες ερώτημα για την ελληνική οικονομία, όπως για κάθε οικονομία, αγαπητέ μου φίλε, είναι πού θα βρεθούν τα ψηλά. Ωραία. Αν δεν βρεθούν τα ψηλά, ό,τι τα ψηλά, άλλο συζητάει οποιοδήποτε είναι απλά αέρα κουβέντα. Πάντως, λίγο πολύ, κανένας, καμία εξουσία δεν θέλει να αυτοκτονήσει. Μα μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο ουδής θέλει να αυτοκτονήσει, είναι νόμος της ζωής. Και γι' αυτό είδαμε ότι είναι νόμος της ζωής. Άκουσα και εγώ το ωραίο ρεπορτάζ για την, που αναφερόταν στην Καθημερινή. Έχει συνείδηση ο Πρωθυπουργός. Έχει συνείδηση ο Αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Έχει συνείδηση, κυρία Φόφη Γεννηματά, και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, θα έλεγα. Μάλιστα. Στο μέτρο που τους αναλογεί, ότι είναι περίοδος όπου έχει ανάγκη πολιτικών συνενέσεων η όποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία. Διότι πώς θα περάσει τις συμπληγάδες πέτρες ή τις σιρήνες ως άλλος Οδυσσέας ο Πρωθυπουργός, αν πάει προς τη Χάγη? Και τώρα εσύ θα ερωτήσεις, γιατί η ιστορία με τα εθνικά μας θέματα πάει στη Χάγη? Διότι απόψε δημοσιοποιήθηκε η επίσημη θέση του State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν για διάλογο, συνεργασίας και επίλυσης διαφορών μεταξύ χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Η κυρία Φόφη Γεννηματά λέει ναι στο διάλογο. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι στο διάλογο. Ο Χρήστος Ροζάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου των Εξωτερικών, λέει ναι στο διάλογο. Όχι στα 12 ναυτικά μίλια. Όλα τα θέματα στο διάλογο. Το ίδιο λέει και ο κύριος Διακόπουλος, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Το ίδιο και ο Θάνος Δόκος. Όμως έρχεται από την άλλη ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και σου λέει εγώ δεν θέλω διάλογο, διότι είναι πειρατής του Αιγαίου ο κύριος Ερντογάν. Μαζί του έχει και πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Άρα βλέπεις τη φουρτούνα που έρχεται. Θέλεις να πάμε στα οικονομικά? Γιάννη, κανένας δεν πηγαίνει στη Χάγη με μια ανοιχτή ατζέντα γενικά και αόριστα. Με συνυποσχετικό θα πάει. Τι ακριβώς θέμα θα δικάσει το Διεθνές Επειδή Δικαστήριο στο συνυποσχετικό, αγαπητέ μου, λοιπόν, φίλε, Γιάννη, και θα σε υπάρχουν μια λαϊκιστική και θέματα. Το ερώτημα είναι ποια θέματα μπαίνουν στο συνυποσχετικό. Ωραία, εντάξει. Και εδώ για να πάει στη Χάγη ο Ερντογάν θέλει όλα τα θέματα. Ωραία, του Αιγαίου. Ωραία, δεν θα πάμε τότε στη Χάγη. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή αυτός θέλει, τα θέλει όλα. Εσύ του λες ότι εγώ θέλω μόνο αυτά. Δεν συμφωνούμε, δεν πάμε. Η κατάσταση θα παραμείνει τενταμένη. Εδώ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συναγερμό ο Αιγυπτιακός στρατός. Σήμερα είχαμε παρέμβαση του Άσαντ όσον αφορά το νέο Οθωμανικό σύμβολο του κυρίου Ερντογάν. Έχουμε γενικότερες ζυμώσεις και εντάσεις. Έχουμε συνεννόηση Γαλλίας και Ρωσίας. Πολλά πράγματα εξελίσσονται. Τα πάντα αλλάζουν. Δεν είναι οι ΗΠΑ. Η Γαλλία. Είναι γονατισμένες πια. Θα σου πω το εξής. Η Γαλλία βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι. Ναι. Σε ένα εκλογικό σταυροδρόμι, σύμφω, πολιτικά σύνθετο. Φαίνεται και ότι ο Μακρόν χάνει και ο κύριος Μακρόν εκλογές. Έχασε τις δημοτικές εκλογές. Ναι. Και δεν είναι ότι τις έχασε. Η κυρία Λεπέν τον ακολουθεί και νιώθει ήδη την ανάσα της
εις το σβέρκα του. Ναι. Όμως δεν είναι αυτό. Γιατί πες ότι εμφανίζεται ένας άλλος ηγέτης, όπως εμφανίστηκε αυτός ίδιος, ο Μακρόν, σωστά. Μετά την πτώση του πρώην πρωθυπουργού του Φιγιόν, λόγω του σκανδάλου της Πένελοπ, της γυναίκας του, και έτσι βγήκε από το πουθενά πρόεδρος. Όμως αυτή τη στιγμή η καρέκλα του τρίζει στο Παρίσι. Και δεν ξέρεις ποιος θα του βγει. Εντάξει, αλλά το στο ίδιο Παρίσι συμβαίνει έγραψαν... και με τη Μέρκελ, αγαπητέ μου φίλε. Ο και εσύ μου μιλάς για Ευρώπη Ενωμένη, όταν την ιστορία με την, την περιπολία ειρήνης, mm-hmm. την αποστολή ειρήνη, ή στην Μεσόγειο, ναι. όπου θα επέβλεπε τάχα την... τα πολεμοφόδια που πήγαιναν ή δεν πήγαιναν στη Λιβύη, θα ήλεγχε δηλαδή τον εξοπλισμό της Λιβύης, απέτυχε παταγωδός. Και όταν διέταξε ο Ιταλός πλήρχος το ελληνικό καράβι να κάνει έλεγχο, το τουρκικό το απέτρεψε. Και αυτόματα η ιστορία της ειρήνης διαλύθηκε. Γιατί διαλύθηκε, διότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Διότι δεν υπάρχει ισχύ στον όπλο. Και ζήτησε δηλαδή, τι, είναι... τη βοήθεια του ΝΑΤΟ. Ναι, ναι, είναι απλά και έρχεται πράγματα, το ΝΑΤΟ ναι. και σου λέει τι. Εγώ μεταξύ δύο χωρών προτρέπω σε ειρηνική λύση των θεμάτων. Μάλιστα. Που είναι τι, τραπέζι. Γιάννη, καλό βράδυ. Θα καλό τα βράδυ. Όλα αυτά. Και έχουμε να κάνουμε κάθε φορά τα σχόλιά μας και θα δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα μαζί στην ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Πάμε να δούμε τώρα μερικά θέματα που έχουν να κάνουν με την τοπική μας πραγματικότητα. Θέματα τα οποία έχουν και το δικό τους τοπικό ενδιαφέρον. Σας επαναλαμβάνω ότι απόψε το βράδυ θα δούμε σε αρκετές πτυχές την υπόθεση Ερημίτης. Ακούσατε ήδη στους τελούς ειδήσεων ότι τελικά η εφορία αρχαιοτήτων έχει δώσει σήμα συνέχισης των εργασιών. Δεν επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες του αντιδημάρχου του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, του κ. Χάρη Κουτσούρη. Και έτσι οι εργασίες συνεχίζονται. Όμως υπάρχουν πολλές παράμετροι σε όλη αυτή την ιστορία και πολλές λεπτομέρειες θα τη δούμε στη ροή και του δελτίου και της ενημερωτικής εκπομπής. Υπάρχει θέμα. Πάμε τώρα να δούμε στο θέμα των πληττόμενων επιχειρήσεων. Με λίγα λόγια, σε μια δύσκολη αγορά, το Δήμο της Κέρκυρας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καποδίστρα. Οι συνέβες για τις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές είναι τεράστιες, καθώς καλούνται να διευθετήσουν μια σειρά από υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εξέδωσε ανακοίνωση με τα δικαιολογητικά τα οποία καλείται να καταθέσουν δικαιούχοι. Τη δυνατότητα οι πληγήσεις επιχειρήσεις, και αυτό φαίνεται και από τη δήλωση την οποία έχουν κάνει στο σύστημα Εργάνη, να προσέλθουν καταρχήν από 1η μέχρι 31 Ιουλίου είτε στο Μαράζλιο, είτε στα περιφερειακά γραφεία που έχουμε, στο Αχιλίων, στο Παρελίων, στο Παλαιοκαστιτών και στο Φεάκον, να προσκομίσουν μια αίτηση NDP την οποία την έχουμε ήδη ετοιμάσει, να φέρουν τη δήλωση της αναστολής, από την οποία προκύπτει ότι ήταν σε αναστολή, είτε εκουσίως είτε με εντολή του κράτους, γιατί αναφέρομαι κυρίως στις επιχειρήσεις τις επιστημιστικές, οι οποίες κλείσανε με εντολή του κράτους, αλλά υπήρχαν και επιχειρήσεις οι οποίες τέθηκαν σε αναστολή εκούσια, διότι δεν υπήρχε κίνηση, ήταν κλειστή όλη η χώρα αυτή την περίοδο. Καταθέτουν λοιπόν αυτά τα δύο δικαιολογητικά, την αίτηση και την δήλωση αναστολής, και επιπλέον, επειδή ξέρουμε ότι συνδέονται με την ΔΕΗ, με το λογαριασμό της ΔΕΗ, είτε οποιοδήποτε άλλου παρόχου, θα πρέπει να φέρουν και ένα λογαριασμό για να δούμε τον αριθμό της παροχής και να τα βάλουμε στο σύστημα, ούτως ώστε να τύχουν αυτής της έκπτωσης. Αυτονόητη πάλι είναι η δυνατότητα που έχει παρασχεθεί για τη μείωση των ενοικίων, έτσι όπως προβλέπεται και στους ιδιώτες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει πληγεί, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει για αυτό το διάστημα μειωμένο το ενίκιο, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τον εκμισθωτή στην προκειμένη περίπτωση από το Δήμο. Και το τρίτο, και αυτό βασικό, διότι κάποιες επιχειρήσεις πληρώνουν αρκετά χρήματα για την χρήση κοινοχρήση του χώρου, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έκαναν χρήση αυτού του χώρου να μην πληρώσουν για αυτό το διάστημα. Αυτό φαίνεται έτσι λίγο περίεργο, γιατί ίσως δεν ξέρει ο κόσμος και οι επιχειρήσεις ότι και μία μέρα να χρησιμοποιήσεις το χώρο πληρώνεις
για όλο το χρόνο. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Παντελιός, μιλώντας στο Start, επισήμανε πως σημαντικό ρόλο για τις πολιτικές ελάφρυνσης προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις παίζει το κράτος, τονίζοντας πως είναι αναγκαία η στήριξη από αυτό. Βεβαίως. Είχα πει και στην συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, η οποία είχε γίνει με τηλεδιάσκεψη, ότι έχει πληγεί η επιχείρηση. Ξεκινά από κάτω. Έχει πληγεί ο Δήμος, αφού και ο Δήμος εισπράττει από τις επιχειρήσεις αυτά τα τέλη παραπηδημούντων. Άρα, από τη στιγμή που δεν έχει τζίρο η επιχείρηση, δεν εισπράττει και ο Δήμος. Από τη στιγμή που η επιχείρηση δεν κάνει χρήση του κοινοχρήστου του χώρου, δεν εισπράττει ο Δήμος. Άρα, έχουμε και το Δήμο πληττόμενο. Και πάνω από όλους μας είναι το κράτος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχυθούν και οι Δήμοι και οι επιχειρήσεις από τον ισχυρότερο. Ποιος είναι ο ισχυρότερος? Ο ισχυρότερος είναι το κράτος. Σε εμάς έχει έρθει ήδη μια βοήθεια της τάξης των 500.000 περίπου, που είναι κόστη τα οποία έχουμε κάνει είτε για απελιμάνσεις, απεντομώσεις, είτε για πρόσληψη προσωπικού για αυτό το τομέα. Γενικά όλο αυτό το ποσό έχει σχεδόν δαπανηθεί για να καλύψουμε τις ανάγκες από τον κορονοϊό. Κυρίες και κύριοι, ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέκος Αυλονίδης, είναι μαζί μας. Θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί του για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν ένα πολιτικό και κοινωνικό τοπίο, σύνθετο, δύσκολο, ενδιαφέρον όμως. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Να έχω και εγώ επιστροφή ήχου όμως. Τώρα ελπίζω να σας ακούω. Με ακούτε? Σας ακούω καλά. Ωραία, ναι, πολύ καλά. Καλά. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε σε ένα πρώτο σχόλιο για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Την ώρα της οικονομικής ανέχειας, της δυσκολίας, εγώ θα έλεγα από ένα σημείο και μετά της συντριβής ανθρώπων οι οποίοι δεν βλέπουν να έχουν ελπίδα να μπουν κάποια χρήματα στα ταμεία τους, αυτή την ώρα, κύριε βουλευτά, έχουμε σε εξέλιξη μία αντιπαράθεση πολιτική με αφορμή τις παραμέτρους της υπόθεσης του λεγόμενου παραδικαστικού, είναι ο Βάρτης κτλ. Κτλ. Θέλω ένα σχόλιο λοιπόν επ' αυτού. Μιλάω και για τον παπά, με τις συνομιλίες παπά, Μιονή κτλ. Όλο αυτό το σκηνικό το οποίο την ώρα που κουβεντιάζαμε τι θα γίνει με τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τι θα γίνει με τις συστημικές τράπεζες, τι θα γίνει με τα χρήματα που πρέπει να φτάσουν στους μικρομεσαίους οι οποίοι δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει σε αυτή την περίοδο, ξαφνικά συζητάμε για τον Μιονή και τον παπά κτλ. 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 Το σχόλιο σας. Πιστεύω ότι πρέπει να έχετε λάβει ένα δελτίο τύπου μου, το οποίο συνοδεύεται από την σημερινή ομιλία μου στην Ολομέλεια της Βουλής, που συζητεί το ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με το ελεκτικό συνέδριο. Μάλιστα. Στην τοποθέτησή μου απάντησα στο ερώτημά σας. Και μάλιστα είχα μια οξία, έτσι τη χαρακτηρίζω την παράθεση, με τον Υπουργό, τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, στον οποίο έθεσα αμήλικτα ερωτήματα, λέγοντάς του ότι έξω από εδώ, έξω από το κτίριο της Βουλής, το κλίμα είναι τοξικό. Και μάλιστα σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για τον ελληνικό λαό. Με την αβεβαιότητα να έχει κατακλείσει όλο το κοινωνικό ιστό και την οικονομική δυσπραγία να δημιουργεί τεράστια προβλήματα κοινωνικής συνοχής. Είναι αλήθεια αυτό. Τον ερώτησα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν ο Υπουργός της Δικαιοσύνης να βλέπει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Δηλαδή, πρώτον, μία συνομιλία η οποία έχει υποκλαπεί και για την οποία υπάρχει ποινική πρόβλεψη από τότε, από τον αλίστου μνήμης Τριανταφυλόπουλου, με την ποινική διάταξη του 370, και αυτή η συνομιλία η υποκλαπήσα χρησιμοποιείται από τους βουλευτές. Δεύτερον, πώς επιτρέπει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι η Προανακριτική Επιτροπή, μάλλον ό,τι συμβαίνει στην Προανακριτική Επιτροπή που εξετάζει την ευθύνη, την όποια ευθύνη του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του Παγγελόπουλου, ό,τι διαλαμβάνεται εκεί μέσα από καταθέσει έγγραφα και παρά την μυστικότητα που προβλέπει ο νόμος, την αμέσως επόμενη στιγμή, μετά από λεπτά, είναι κρεμασμένη η είδηση και η καταθέση των μαρτύρων στα μανταλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει με προανακριτική. Βεβαίως. Πρώτη φορά μου έλεγε συνεχώς για το παρελθόν. Ναι, ναι. Το ζήσαμε αυτό, το έχουμε ζήσει. Του υπενθύμησα ότι εγώ είμαι εγώ
Εγώ είμαι ο βουλευτής, σωστά. Με μένα έχει να κάνει. Σωστά, σωστά. Και με τη σημερινή πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε και οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Το παρελθόν ότι... δεν μπορεί να καθορίζει, να δημιουργεί από μόνο του πραγματικότητες. Και το βασικότερο όλων, κύριε Ζηνιάτη, που το θεωρώ το άπαν της σημερινής μου τοποθέτησης, είναι ο κόλαφος, ο διεθνής εξευτελισμός της Ελλάδας, όταν η αμερικανική κυβέρνηση προτείνει εις τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες της Νοβάρτης να τους παραχωρήσει διεθνή προστασία, αυτό που το λέμε στην καθομιλουμένη πολιτικό άσυλο. Ναι. Πολιτικό άσυλο. Ναι. Δηλαδή, σε τρεις Έλληνες πολίτες θεωρεί η ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να τους δώσει πολιτικό άσυλο επειδή στην πατρίδα τους δεν θα βρουν την κατάλληλη προστασία, έτσι ώστε να μπορούν χωρίς κανένα πρόβλημα να συνεχίζουν να καταθέτουν σε μια υπόθεση που όζει χρόνια ολόκληρα, όζει αυτή. Κύριε Βουλευτά, θεωρείτε ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο το τελευταίο διάστημα ζούμε, τις τελευταίες 15-20 μέρες, δεν μιλάω τα προηγούμενα και πριν από την καραντίνα, αυτό όμως που τις τελευταίες 20 μέρες κουβεντιάζουμε ως εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, του παραδικαστικού δικυκλώματος, την βόμβα, γιατί λίγο πολύ ως βόμβα έσκασε στα πολιτικά πράγματα, η συνομιλία Μιονή Παπά. Και μάλιστα λέγεται ότι υπάρχουν και άλλες κασέτες. Εγώ θυμάμαι εκείνη την εποχή, θυμάστε κι εσείς, του Μαυρίκη που έβγαζε τις κασέτες τη μία μετά την άλλη. Είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για να φύγουμε από τη συζήτηση στην οποία έχουμε επιμείνει και είναι τα μέσα ενημέρωσης για αυτό το οποίο πρέπει να πάρουμε ως απάντηση όλοι μας, εάν υπάρχουν πραγματικές πολιτικές, όχι επιδοματικού χαρακτήρα 534 ευρώ ξενοδοχείο πάλι, πολιτικές οι οποίες θα ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά και άλλα συστήματα τραπεζών και το όποιο χρήμα που έχει εγγυηθεί το ελληνικό κράτος όλοι μας να φτάσει στα ταμεία των επιχειρήσεων, να σταθούν όρθιοι οι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι η ουσία. Την αμέσως επόμενη στιγμή, αν δεν με διακόπτετε, που καλά κάνατε, θα σας έλεγα... Λειτουργικά σας διακόψα. Για να αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν μια κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα, όπως στην προκειμένη περίπτωση, και τα προβλήματα αυτά θα διαρκώς θα οξύνονται σε επίπεδο κοινωνίας, είναι γεγονός ότι πάντοτε όταν ελέγχεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορείς την κατάλληλη στιγμή να προσανατολίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σε γαργαλιστικά ζητήματα τα οποία πόρο απέχουν από τα προβλήματα της καθημερινότητος. Γι' αυτό κάνει και μια επιλεγμένη και σε επίπεδο πολιτικού μάρκετινγκ πολιτική γεγονότων, που δεν συνέβη και τίποτα το τρομακτικό σε σχέση με την επικοινωνία του Μιονή με τον Παπά. Εγώ θα παρακαλούσα να κάνετε μια έρευνα της κοινής γνώμης του απλού πολίτη και να τους κάνετε την εξής ερώτηση. Τι ακριβώς κατάλαβες από την υποκλαπή σας συνομιλία Μιονή και Παπά, και θα δούμε τι θα σας απαντήσουν. Και μάλιστα ο ίδιος ο Μιονής είπε, ποτέ δεν δέχτηκα οτιδήποτε εγώ από τον κύριο Παπά, ούτε εκβιασμό, ούτε απολύτως τίποτα. Ας μην μείνουμε όμως αυτό, γιατί θα είναι λάθος να μπω σε ένα τέτοιο θέμα ενώ η άποψή μου είναι εντελώς διαφορετική. Η κυβέρνηση λοιπόν κάνει ακριβώς αυτό. Προσδιορίζει τα κυρίαρχα ζητήματα εις τον πολιτικό διάλογο των Πανελλήνιων, εκεί που αυτή θέλει, πολλές φορές για να παρακάμψει ζητήματα. Δεν είναι μόνο αυτό που είπα προηγούμενα, το κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, είναι και άλλα ζητήματα που βγήκαν στη φόρα. Παραδείγματος χάρη, η υπόθεση του συμβασμού της Νοβάρτης με την Αμερικανική κυβέρνηση και τα 310 εκατομμύρια. Δεύτερον, το γεγονός ότι σε αυτό το συμβασμό που έκαναν καταγράφεται αυτολεξή η φράση ότι υπήρξε συνεννόηση και συνεργασία κυβερνητικών στελεχών με την Νοβάρτης για την διατίμηση των φαρμάκων. Εκεί υπάρχει διαφορά, σύγκρουση. Εκεί υπάρχει η μετάφραση κρατικών στελεχών και η άλλη είναι κυβερνητικών στελεχών. Να ρωτήσετε έναν που να είναι καλός γνώστης της αγγλικής γλώσσας και της αμερικανικής, ας το πούμε, διαλέκτου, για να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Αυτό είναι το δεύτερο. Τρίτον, το γεγονός ότι ο κύριος Παπασταύρου, στενός συνεργάτης του Σαμαρά, φαίνεται
από επίσημο δημόσιο έγγραφο έλεγχο ότι συνταγογραφούσε σε ανύπαρκτα πρόσωπα ή σε υπαρκτά πρόσωπα αλλά που ποτέ δεν τον επισκέφτηκαν και ζημίωσε το κράτος 1.700.000. Συγγνώμη, ο σύζυγος της κυρίας... Του Λουπάκη. Όχι του Λουπάκη. Της κυρίας Ράικου νομίζω. Της κυρίας Ράικου. Ναι. Το ζήτημα με τον κύριο Παπασταύρου επίσης για το χρηματισμό στις εκλογές του 2015. Ναι. Όλα αυτά τα θέματα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση μιας πολιτικής γνώμης για τα κόμματά μας. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Εγώ δεν μπαίνω σε όλη αυτή τη συζήτηση, δεν έχω και στα χέρια μου προανακριτικό υλικό και λίγη γνώση έχω του όλου φακέλου. Λέω όμως κάτι. Εσείς είσαστε εσείς και το δέχομαι και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ ότι το δέχομαι. Είμαι σίγουρος όμως ότι και σε μια ιδιωτική συνομιλία εσείς δεν θα χρησιμοποιούσατε τη φρασιολογία του κυρίου Νίκου Παπά. Ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, ο ισχυρός υπουργός της κυβέρνησης χθες, μιλάει με τον Μιονή, λες και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται στο βαθύ σκοτάδι της Τρούμπας. Αυτό πιστεύετε ότι για το κόμμα σας είναι κάτι το οποίο το προσπερνάς, έτσι? Δεν είναι κάτι το οποίο την ώρα της αναγέννησης και της ανασυγκρότησης αυτό το βάζεις στο τραπέζι και το παλεύεις πολιτικά? Εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Σε αυτή τη συζήτηση, την κατηδία που κάνουμε, και κυρίως δεν είμαι αυτοδιοριζόμενος δικηγόρος κανενός. Ναι. Εγώ θα σας πω ως απάντηση στο ερώτημά σου το εξής. Ότι το ηθικό πλεονέκτημα είτε της αριστεράς, είτε του Αυλονίτη, ή του Ζινιάτη, ή του οποιοδήποτε δεξιού, αριστερού, μπλε, πράσινου ή κίτρινου, αποδεικνύεται στην πράξη κάθε μέρα. Μπράβο. Αυτό είναι ακριβώς. Τα είπατε όλα. Καθημερινά. Μου θυμίσατε το Χαρίλαου Φλωράκη σε μια συνέντευξη που είχα κάνει. Το πλεονέκτημα. Έλεγε ότι το αγοράζεις καθημερινά το εισιτήριο της ζωής. Κύριε βουλευτά, μην εξαντλήσουμε την κουβέντα μας στο Μιονί και στον Παπά. Θέλω στην οικονομία και στην πραγματικότητα της Κέρκυρας. Είστε βουλευτής Κέρκυρας, ζείτε τον παλμό της τοπικής κοινωνίας, κινείστε στην περιφέρεια του νησιού συνεχώς. Αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα είναι μια μικρή αγορά στην περίμετρο του κέντρου της πόλης και από εκεί και πέρα η απόλυτη... Μηδέν. Ακριβώς. Μηδέν. Ή ελάχιστες περιπτώσεις ίσως περιοχών που είναι σήμα κατεθέν για την εικόνα την τουριστική της Κέρκυρας. Εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες επιχειρήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι έχω και μηνύματα από περιοχές τουριστικές στις οποίες η εγκατάλειψη είναι κάτι το οποίο έρχεται δίπλα στην αγωνία του μεροκάματου. Δρόμοι, κακοί. Δεν υπάρχει καθαρισμός των οδών. Ένα κακό οδικό δίκτυο, μια κακή υποδομή. Δηλαδή ένας τόπος ρημαγμένος και εγκατελειμμένος. Και η αγωνία αυτών των μικρομεσαίων επαγγελματιών, των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, που δεν έχουν που, από πού να λάβουν κυριολεκτικά μια δραχμή, κύριε βουλευτά. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Εκεί είναι το μεγάλο στίχημα της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος. Δεν έφταναν όλα αυτά τα οποία πολύ χαρακτηριστικά αναφέρετε. Σε αυτό ήρθε να προσθεθεί και η πανδημία. Ναι. Τον τουρισμό, τον τουρίστα τον αναζητούμε, τον ψάχνουμε. Ελπίζουμε όλοι 1η Ιουλίου ότι θα ανοίξουν τα αεροδρόμια και θα φέρουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες τους τουρίστες. Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, διότι τα πράγματα και σε επίπεδο πανδημίας χειροτερεύουν. Σωστά. Αλλά και υπάρχουν χίλιοι δυο λόγοι, χίλιοι δυο ανασταλτικοί παράγοντες και προϋποθέσεις κάποιος από τις πονεμένες χώρες της Ευρώπης να έρθει στην πατρίδα μας να περάσει όμορφα, παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα καλό όνομα. Εκείνο όμως που δεν μπορώ επουδενή να αντιληφθώ είναι αυτά που ακούω, γιατί δεν ήρθα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα, ότι αρχίζουμε και τρογόμαστε τώρα αν θα έρθει ο τουρίστας πέρα από το κέντρο, εάν το ξενοδοχείο το οποίο νοικιάσαμε για να πάνε εκεί κάποιοι τουρίστες οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το κορονοϊό, αν θα πρέπει να είναι στο Πέραμα ή θα πρέπει να είναι αλλού. Αυτά δείχνουν στοιχεία απόλυτης γκρίνιας και έλλειψης κοινωνικής και πολιτικής θεσμικής συνεργασίας της κοινωνίας μας. Αυτή την γκρίνια την κάνει η ανέχεια, ο φόβος του αύριο, και δημιουργούμε εικόνες που κάθε άλλο παρά ορθές
ανθρώπινες θα έλεγα είναι. Μάλιστα. Να είμαστε σοβαροί. Λέτε. Εδώ, ξέρετε, μέχρι να βρεθεί το ξενοδοχείο αναφοράς, λέγαμε ότι είναι κακό που δεν θα βρεθεί ξενοδοχείο αναφοράς και θα δημιουργούνται ξενοδοχειακές μονάδες, δωμάτια αναφοράς. Όταν βρέθηκε το ξενοδοχείο αναφοράς, ανακαλύψαμε ότι το ξενοδοχείο αναφοράς δεν θα έπρεπε να είναι στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι όλο αυτό το πράγμα ενός μυρικασμού ιδιόρυθμου στην τεχνική κοινωνία. Αύριο ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση επί των άρθρων του νομοθετήματος του Σπυρίδωνος Αδόνιδος Γεωργιάδη για την περίφημη υπόθεση των μικροδανείων, μικροπιστώσεων κτλ. Κτλ. Επί της αρχής το ψήφισε και το κόμμα σας. Και το Κίνημα Αλλαγής και η Νέα Δημοκρατία. Λέει το αφήγημα της κυβέρνησης ότι με αυτά τα μικροπιστωτικά ιδρύματα ή τα χρηματιστηριακά γραφεία, για να θυμίσουμε μια φρασιολογία των αρχών του 20ου αιώνα, θα δώσουμε πνοή στην οικονομία, στην αγορά και σε εκείνες τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν κλειστές στις πόρτες των τραπεζών. Είναι έτσι, συμφωνείτε? Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι τα 4/5 του νομοσχεδίου, έτσι αναφέρθηκε στη Βουλή που παρακολούθησα, αν και δεν μπορώ να είμαι ακόμη σε όλα τα νομοσχέδια παρών, αλλά από την τηλεόραση, διαπίστωσα ότι τα 4/5 του νομοσχεδίου αυτού είχαν καταρτιστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ψηφίστηκε. Έχει πει πολλές φορές ο κύριος. Λόγω της αλλαγής που έγινε σε κυβερνητικό επίπεδο. Είναι συμφωνήσαμε σε αυτό. Όνειμα δραγασάκι αυτό. Είναι, και αν παρακολουθήσετε την ομιλία του συναδέλφου Δραγασάκη, θα διαπιστώνετε αυτό που λέω ότι είναι σωστά. Υποστήριξε λοιπόν την άποψη ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι ξέχωρος από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι δυσκίνητο και πολλές φορές δυσπρόσιτο. Ένας τέτοιος θεσμός που θα μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να χρηματοδοτείται με πιο απλούστερες διαδικασίες μέχρι ένα ποσό της τάξης των 25.000 ευρώ. Νομίζω ότι θα δοκιμαστεί στην πράξη. Να σας πω την αλήθεια, λεπτομέρειες του πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα δεν τις ξέρω για να μπορέσω να βοηθήσω τους ακροατές σας. Πάντως είναι πολύ εύκολο μόλις έρθω στην Κέρκυρα να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Πολλοί συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ έχουν θέσει ένα ερώτημα βασικό. Και μάλιστα άνθρωποι με πολύ καλή γνώση των οικονομικών δεδομένων αντίστοιχων εγχειρημάτων σε όλη την Ευρώπη. Η ρευστότητα του μικροπιστωτικού ιδρύματος. Του λέει, του φτιάχνεις μια τράπεζα, μια μικρή τράπεζα, με κεφάλαιο 250-300.000 ευρώ. Προφανώς η δυνατότητά σου να χρηματοδοτήσεις είναι 10, 15, 20, 30 υποθέσεις. Από εκεί και πέρα, που καλάβεις παρά του μέχοντος, δεν θα έχει χρήματα στο ταμείο του. Θα πρέπει να πληρώνουν τις δόσεις τους. Γιατί αν δεν πληρώνουν τις δόσεις τους και χωρίς εμπράγματα, νομικός είσαστε, τότε ο επιχειρηματίας, ό,τι επιτόκιο και να έχει, δεν θα έχει ουσιαστικό κέρδος, θα καταρρεύσει. Με ζημίες. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Δηλαδή έχει πάρα πολλά ρίσκα αυτή η υπόθεση. Οι Γάλλοι έχουν χρηματοδότηση και μάλιστα με ιδιαίτερους τρόπους αυτών των μικροπιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν ξέρω αν αυτά πράγματα έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης για να έχουν αποτέλεσμα στην κοινωνία, κύριε Βουλευτά. Κύριε Ζνιάτη, αν οι ακροατές σας είχαν διαβάσει όπως έχουμε καταγράψει τις προτάσεις μας σε σχέση με το ποιο θα είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο που με εμπροστοβαρή τρόπο θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις, θα βλέπατε ότι είναι και ένα τμήμα του, είναι και αυτό. Εκτός δηλαδή το βασικό θέμα που είναι η χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε πολύ εύκολα να χρηματοδοτείται μια μεγάλη και μια μεσαία επιχείρηση, για τις μικρές επιχειρήσεις προτείναμε ακριβώς αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, έτσι ώστε πολύ γρήγορα, χωρίς δεσμεύσεις και με την εγγύηση πάλι του δημοσίου, να πάρουν ένα ποσό από 5 με 10 χιλιάδες. Με τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Την βράδυ Δευτέρας είναι 29 του μηνός Ιουνίου. Και πάμε να δούμε πολλά ακόμη από την ειδησιογραφία και την τοπική ειδησιογραφία. Θα σταθούμε ιδιαίτερα. Η υπόθεση του διαβαθμικού ΠΟΣΔΑ.
του περίφημου Περιφερειακού Οργανισμού για τη Διαχείριση των Ρεστερών Αποβλήτων. Πρόσφατες δηλώσεις σε μια συνέντευξη της κυρίας Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου στο κρατικό ραδιόφωνο της Κέρκυρας έχουν αποτελέσει σημείο αντιπαράθεσης και καταγγελίας και μάλιστα με πολύ υψηλούς τόνους από την πλευρά του Θόδωρου Γαλιατσάτου και της παράταξής του. Πάμε να δούμε τι ακριβώς λέει και σε ποια βάση επιχειρηματολογεί στην ανακοίνωσή της η ΑΝΑΣΑ. Μετά τις δηλώσεις της Περιφερειάρχης Ιωνίου Νήσου Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου για επανεξέταση των προϋποθέσεων σχετικά με το εργοστάσιο απορριμμάτων, ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης ΑΝΑΣΑ Θεόδωρος Γαλιατσάτος προβλέπει ότι το έργο του εργοστασίου της Κέρκυρας θα επανέλθει με την μορφή των ΣΔΙΤ. Μας γεννά μεγάλες απορίες ο τρόπος αυτός με τον οποίο αντιμετωπίζεται ένα έργο το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί και το οποίο μέχρι να φτάσει στη φάση της δημοπράτησης είχε δεχθεί πολλές επεξεργασίες, μελετητικές και φαντάζομαι επεξεργασίες που σχετίζονταν με τα δεδομένα, τα σύγχρονα δεδομένα της εποχής. Επομένως, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια από την πλευρά εκείνων που αυτή τη στιγμή επιθυμούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάτι από αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό ακριβώς μας προβληματίζει η δήλωση αυτή της κυρίας Κράτσα. Επιθυμούμε και με τον τρόπο που θέτουμε το ζήτημα να προκαλέσουμε μια συζήτηση και να πάρουμε απαντήσεις. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει πραγματικά είναι η ταχύτατη προώθηση όλων των διαδικασιών οι οποίες σχετίζονται με το πρόβλημα που έχουμε βιώσει αυτά τα χρόνια και που είναι φυσικά η ομαλοποίηση της διαδικασίας στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Κάθε καθυστέρηση, κάθε νέα εμπλοκή που παρουσιάζεται πολλαπλασιάζει τα προβλήματα. Και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται τελικά γυρίζουν στους πολίτες, είτε με την μορφή της επιβάρησης της καθημερινότητάς τους, είτε με τη μορφή της επιβάρησης της τσέπης τους, γι' αυτό και αντιδράσαμε με αυτόν τον τρόπο. Περιμένουμε λοιπόν να εξηγήσει την πραγματικότητα. Εάν δεν είναι αυτό το οποίο γράφουμε στην ανακοίνωση, ας μας πούν ακριβώς πριν τι μας πρόκειται. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τις εξελίξεις στην υπόθεση Ερημίτης. Σήμερα η εφορία αρχαιοτήτων Κέρκυρας άναψε το πράσινο φως για την συνέχιση των εργασιών. Παρουσία μάλιστα αρχαιολόγου. Δεν επιβεβαιώθηκαν αυτά τα οποία κατήγγειλε η Δημοτική Αρχή του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας για τον Αντιδημάρχο του κ. Χάρη Κουτσούρη. Πάμε να δούμε περισσότερα στο βίντεο. Ξανάπησαν δουλειά οι μπουλντόζοι στον Ερημίτη υπό την επιτήρηση αρχαιολόγου της εφορίας Κέρκυρας, αφού υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και την NCH Capital. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ζητούσε με γραφότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα η εφορία αρχαιοτήτων Κέρκυρας την διακοπή όλων των εργασιών που εκτελούνται στον Άγιο Στέφανο στον Ερημίτη. Συγκεκριμένα, το έγγραφο της εφορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας, το οποίο είχε υπογράψει η προϊστάμενη Τένια Ργάκου, ανέφερε: Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι εκτελούνται εργασίες στο οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας στον Ερημίτη, σας επισημαίνουμε ότι όλες οι χωματουργικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων των αποψηλώσεων, των εξκαφών, των διαμορφωμένων χώρων κτλ. Σε όλα τα τμήματα του έργου, ΕΣΧΑΔΕ Κασιόπου Κέρκυρας, θα πραγματοποιηθούν υπό την υποπτία της εφορίας μας, σύμφωνα με την ώρα 7 της ανωτέρως σχετικής απόφασης. Μάλιστα, ο Σύλλογος Ερημίτης Πλούς, ανακοίνωσή του τονίζει: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, υποβάλαμε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας, κατά παντός υπευθύνου, για εκτέλεση εργασιών χωρίς απαιτούμενες άδειες στην υποψήλωση δασικής έκτασης και καταστροφής πανίων στο τόπο μας δασικών ειδών. Παναθετικά διευκρινίζουμε: Οι εργασίες έγιναν πλησίων του αρχαιολογικού μνημείου, γνωστό ως Μήλος Τορταβάνη. Πλησίων του βρισκόταν το καστράκι της Γκουάρντια, παρατηρητήριο στα χρόνια της Ενδοκρατίας. Για την προστασία του μνημείου υπάρχει απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που επιβάλλει την παρουσία της ΕΦΑ Κέρκυρας για οποιαδήποτε εργασία στο χώρο, κάτι το οποίο το γνώριζαν, αλλά προκλητικά και λαζονικά το αγνόησαν. Φυσικά όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν ισχύουν για να ανάψει το πράσινο φως η εφορία αρχαιοτήτων, να συνεχιστούν οι εργασίες. Είναι ο Κυριάκος Μάρες μαζί μου και μάλιστα σήμερα είχαμε και επεισοδιακές καταστάσεις στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Όταν δικαστικός επιμελητής εκ μέρους εταιρείας NC Capital πήγε να παραδώσει στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας έγγραφα με τα οποία έχουν να κάνουν με την παραχώρηση των μονοπατιών. Ο κύριος Μαχημάρης λέει δεν τα παρέλαβε. Αναγκάστηκε ο δικαστικός επιμελητής παρουσία αστυνομικού να κάνει θυροκόλληση έξω. Εδώ είναι, βλέπουμε και τη φωτογραφία. Έξω ακριβώς από το Δημαρχείο του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας.
Την ίδια ώρα υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις. Ότι έχει ενημερώσει, λέει, τους δημοτικούς συμβούλους παράταξής του, ο κύριος Μαχημάρης, για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την υπόθεση Ερημίτης και υπάρχει μια ευρύτατη αναφορά στην υψηλή προστασία, παύλα στήριξη του κυρίου Νίκου Δένδια, βουλευτή Αθηνών και υπουργού της κυβέρνησης του Αλέξη. Όχι του Αλέξη. Της υψηλής πύλης. Ούτε της υψηλής πύλης. Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις οι οποίες πια βάζουν την ίδια την κυβέρνηση μπροστά σε ένα μεγάλο ερώτημα. Έχουμε μια πολιτική και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Άλλο Βιλαέτη ο Σπυρίδων Άλδωνης Γεωργιάδης και άλλο Βιλαέτη ο Νίκος Δένδιας. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές στη δεξιά πολυκατοικία. Ναι. Σε όλες τις πολυκατοικίες. Και αλληλοσυγκρόμενες. Σε όλες τις πολυκατοικίες. Σε όλες τις πολυκατοικίες με τη διαφορά ότι αυτή η πολυκατοικία διαφεντεύει τις τύχες του ελληνικού λαού σε αυτή τη χρονική περίοδο που βαδίζει η χώρα. Δεν θα περίμενα, αν υπάρχει τέτοια επιστολή, να αναφέρει τον Άγιο Αθανάσιο. Όχι. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια εσωτερική υπόθεση του κ. Μαχημάρη. Με τον Άγιο Αθανάσιο. Με τον Άγιο Αθανάσιο και την εκμυστηρεύτηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Σε ένα άτομο που έτσι κι αλλιώς κρατάει το λόγο του. Σωστά. Και δεν τον δίνει και φορά παρτίδα στα παράθυρα των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Και έχει και προμετωπίδα της πολιτικής του αντίληψης το θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Έτσι δεν είναι? Επομένως, λογικό είναι να μιλάνε. Ξέρεις, ο Άδωνης με τον Γιώργο έχουν παλιά σχέση. Στο θυμίζω. Σου διαφεύγει. Ο Άδωνης ήταν το νούμερο 2 στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του Γιώργου Καρατζαφέρη. Τότε με την περίφημη συμφωνία. Με την περίφημη συμφωνία. Όχι Πασόκ. Συγγνώμη. Τμήματος. Το Πασόκ την είχε καταγγείλει. Γραμματείας Πασόκ. Πρόσεξε. Γραμματέως ήταν Πασόκ. Η κυρία Αλεξάνδρα Τζούμα στην συμφωνία. Σήμερα είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τζούμα. Στο θυμίζω. Καλά, σε αυτό δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Πες μου την παρέα σου. Με ποιον κάνεις παρέα να σου πει ο είσαι, λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Τζούμα ήταν γραμματέας του Πασόκ. Είχε λοιπόν την υψηλή, πώς το λέμε, προστασία της περίφημης συμφωνίας Μαχημάρη Μέριανου, ήταν ο εκπρόσωπος του λαού στην Κέρκυρα, και για αυτό το περίφημο σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο υπερασπίστηκε στα μέσα ενημέρωσης με εντυπωσιακό τρόπο ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης. Από τότε γνωρίζονται. Όλα αυτά για να μην ξεχνιόμαστε, διότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, όχι, όπως θεωρούν κάποιοι σε αυτόν τον τόπο, όχι, όχι, ώστε να ξεχνάμε τόσο εύκολα. Όχι. Εκτός από τη χιουμοριστική και σατυρική διάθεση όμως, να έρθουμε και στο ρεπορτάζ που αναφέρει σε τίτλους ότι κανονικά επαναλήφθησαν σήμερα οι εργασίες. Μάλιστα. Ποιες εργασίες όμως? Κατεδάφισης. Αυτό που κάνανε. Του παλιού οχυρού. Ναι. Δεν αυτό που έκαναν. Πειράχτηκε καθόλου ο παλιός μήλος, ό,τι έχει απομείνει από τον παλιό μήλο. Και αν θες την άποψή μου, στην περίπτωση που προχωρήσει το project, θα έχουμε να λέμε ότι μπράβο στην αρχαιολογική υπηρεσία που με τον τρόπο της επέβαλε να κατασκευαστεί στην κορυφή, στη θέση Αρταβάνη, ένας νέος μήλος. Μα ήταν, όχι, δεν το επέβαλε. Ήταν στο αρχικό project. Ποιο αρχικό project? Στο αρχικό project της επένδυσης. Της κυβέρνησης το 12. Στο σχέδιο το οποίο παρουσίασε η NC Capital στην Κέρκυρα, ναι, το οποίο ο πέρασε μήλος, από πολλά κύματα. Ωραία, η ανακατασκευή. Στο αρχικό στάδιο δεν υπήρχε μήλος. Η ανακατασκευή. Υπήρχε μόνο ο καλός ο μήλος, όλα τα αλέθη. Όχι. Η ανακατασκευή υπήρχε πάντα στο αρχιτεκτονικό σχέδιο το οποίο έγινε γνωστό στην τοπική κοινωνία. Και εσύ το ξέρεις. Διότι λίγο πολύ με την Αμερική έχεις μια αντίληψη και μια γνώση. Στα αλήθεια, ένα project που έχει να κάνει με την πώληση ακινήτων στους Αμερικανούς, οτιδήποτε έχει να κάνει με ιστορία και λίγο με folklore, δεν θα είναι στοιχείο μιας επενδυτικής δραστηριότητας? Θα είναι οπωσδήποτε. Ναι, όμως θέλω να πω, θέλω δηλαδή, να ότι όλη αυτή η ιστορία. Διότι μας βλέπουν, ναι, και εκτός Κερκύρας και εκτός Ελλάδος. Ναι. Όχι μόνο το start, αλλά την εικόνα αυτής της χώρας την διακινούν τα mass media και στα πέρατα του πλανήτη. Ωραία. Όποια και αν είναι η τύχη της επένδυσης. Ναι ή όχι και γιατί. Το να ξεκινάει μια εταιρεία να κάνει κάποιες εργασίες και ξαφνικά με μια καταγγελία να έρχεται η τοπική αρχαιολογία να κάνει παύση σχετικών εργασιών που δεν είναι εργασίες που χρειάζονται ειδική άδεια από την αρχαιολογία. Σωστά. Αλλά είναι διαδικασία κατεδάφισης με άδεια
από άλλη υπηρεσία του Δήμου. Από άλλη υπηρεσία. Και να κάνει διακοπή πριν προχωρήσει σε αυτοψία. Εγώ θα ήθελα και για τους Αμερικανούς και για τους Γερμανούς επενδυτές, αν άμεσα η αρχαιολογία διαπίστωνε παράβαση, να τους πάει, να τους πάει πακέτο στην αυτόφορη διαδικασία για να βάλουν μυαλό. Είτε για τους Αμερικάνους, είτε για τους Γερμανούς, είτε για σένα και για μένα, τον οποιοδήποτε ιδιοκτήτη. Σωστά, σωστά, σωστά. Έτσι, ο νόμος είναι απέναντί μας. Δεν έχει ισχύσει όμως αυτό σε πλήστες όσες περιπτώσεων και προφανώς εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια ενέργεια της εφορίας αρχαιοτήτων η οποία δεν υποστηρίχθηκε στην πράξη. Βέβαια, από αυτή την ιστορία προκύπτει και ένα μνημόνιο. Ένα Memorandum of Understanding, δηλαδή NCH Capital και αρχαιολογία υπέγραψαν από κοινού την πρόθεση κάθε βήμα των εργασιών να παρακολουθείται από αρχαιολόγους. Ναι. Και για να συμβεί αυτό πρέπει η εταιρεία ή οποιαδήποτε επενδυτική εταιρεία, να έχει οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης, αρχαιολόγο, να βάλει το χέρι στην τσέπη, ισχύει πάντα αυτό, να διαμορφώσει budget για να γίνουν προσλήψεις αρχαιολόγων και εργατών οι οποίοι θα είναι αρχαιολόγου, στο πεδίο. Αρχαιολόγου. Μόνο αρχαιολόγου. Ναι, ναι. Αρχαιολόγου, ο οποίος παρακολουθεί και αν βρεθεί κάτι. Και αν δει κάτι, θα ζητήσει και τους εργάτες. Και γιατί υπάρξει. Εκεί δεν πάμε με μπουλντόζες μετά, αν βρεθεί κάτι. Όχι, όχι. Πάμε ναι. με, το, με ναι. το πινέλο και με το μυστρί. Ωραία. Εσύ πιστεύεις ότι θα βρεθεί κάτι? Διότι... Οι συλλογικότητες υποστηρίζουν ναι. πως είναι πλησίων αρχαιολογικού χώρου. Εγώ δεν το γνωρίζω. Αλλά έτσι κι αλλιώς. Και άλλα έχουν υποστηρίξει, αλλά ξέρεις. Για ναυάγιο και σχετικά. Το τι υποστηρίζει ο καθένας. Είπα για το ναυάγιο, παραδείγματος χάρη. Έκανε η εφορία ενάλλειων αρχαιοτήτων και μάλιστα υπό την καθοδήγηση και την ευθύνη ενός σπουδαίου κερκυραϊκής καταγωγής αρχαιολόγου δίτη του Δημήτρη Κουρκουμέλη. Χτένισε όλη την περιοχή. Όλη την περιοχή. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα αφηγήματα και οι δοξασίες είναι πολλά. Άλλο το τι αφήγημα έχω και άλλο τι ισχύει στην πραγματικότητα. Είναι σαν το περίφημο εκείνο υπόγειο τούνελ ανάμεσα που συνδέει την Ισή Δαβίδο με την πόλη της Κέρκυρας. Τέτοια πράγματα. Όλο το ψάχνουμε, αλλά ποτέ δεν το βρήκαμε. Δεν υπάρχει. Θέλω να πω δηλαδή ότι τέτοιου είδους αφηγήματα έχουν κουράσει την κοινωνία. Θα τα πούμε στο υπάρχει θέμα, μην πεις άλλα τώρα. Θα σου πω μόνο ναι, σε τίτλους. Με το νοσοκομείο έχουμε. Ότι έχουμε ευνηδιαστικές αλλαγές στις θέσεις των προϊστάμενων κλινικών. Μάλιστα. Και νέα αναστάτωση με αντιπαραθέσεις για τις επιλογές προσώπων και τις κατατομήσεις άλλων. Εντάξει, δεν έγινε με αντικειμενικό τρόπο? Με κοιτάζεις. Με αντικειμενικό τρόπο δεν γίνονται. Δηλαδή τοποθετήσεις. Μου αρέσει η φάτσα σου, σε κάνω προϊστάμενο και αντικαθιστώ τον άλλο προϊστάμενο. Δεν υπάρχουν κανόνες δηλαδή. Πλαίσιο αρχών και κανόνων υπάρχει, αλλά ποτέ δεν τηρείται. Τότε προσφεύγω εγώ. Ναι, αν δεν τηρείται και είμαι θυγόμενος, προσφεύγω στα διοικητικά δικαστήρια. Και παίρνω τις αποζημιώσεις μου και στέλνω και στο ειδόλιο του κατηγορημένου τους πράξαντες αδίκως εις βάρος μου. Από αυτό το διάλογό μας στο πλαίσιο του Δελτίου Ειδήσεων, το μήνυμα ναι. που εκπέμπεται είναι ναι στις αλλαγές προσώπων και πραγμάτων με πλαίσιο αρχών και κανόνων. Εννοείται, πλαίσιο αρχών. Ναι στο rotation στις υπηρεσίες, αλλά αυτή η χρονική συγκυρία είναι πολύ κρίσιμη. Βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας. Πάμε. Και οποιαδήποτε λοιπόν. Βιαστική αλλαγή με σκοπιμότητες κομματικές ή προσωπικές ή ανταγωνιστικές μεταξύ των θέσεων ευθύνης μπορεί να δημιουργήσει παρενέργειες ναι. τόσο στους χρήστες υγείας όσο και στους φορείς αυτής. Λοιπόν, κυρίες Γι' αυτό, και κύριοι, πάμε. Κάθε πράγμα στον καιρό του χρόνος. Και ο κολλιός τον Αύγουστο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε μία ανακοίνωση από την πλευρά του Δήμου της Κέρκυρας. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο του Τουρισμού, του Δήμου Κερκυραίων και Διαποντίων. Ο Δήμος ενεργοποιεί δύο περίπτερα ενημέρωσης. Το ένα στη θέση Καρβουνιάρη και το άλλο στην πλατεία Σαρόκου. Είναι γνωστή ιστορία, παλιά ιστορία, πονεμένη κάλλιστα θα μπορούσε να πει κανείς, περισσότερα στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καποδίστρια.
Μετά από σειρά ετών τέθηκαν ξανά σε σωστή λειτουργία τα περίπτωρα πληροφοριών και ενημέρωσης τουριστών στην πλατεία Σαρόκο και στην είσοδο του παλαιού Φλωρίου Καρβουνιάρης από το Δημό Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Μετά από συντονισμένες ενέργειες αρμόδιας της Δημαρχίας Τουρισμού, τα περίπτωρα ενημέρωσης τουριστών θα λειτουργούν και πάλι αναβαθμισμένα με στόχο την παροχή πληροφοριών και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας ως τουριστικού προορισμού. Σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία έχει ήδη αποσπάσει τα θετικά σχόλια των τουριστικών φορέων, οι οποίοι με αναρτήσεις στους ταμείς κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτό το εγχείρημα. Ο Αντίδημαρχος Τουρισμού Παναγιώτης Βαρούχας, μιλώντας στην κάμερα του Start, προανήγγειλε ότι μαζί με τη λειτουργία ενημέρου για τη Δημαρχία Τουρισμού θα ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης επικουρούμενη από τα τεχνολογικά μέσα. Το τουριστικό περίπτερο όντως από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Το τουριστικό περίπτερο στο Σαρόκο, διότι το τουριστικό περίπτερο στον Καρβουνιάρη λειτουργούσε όλα τα χρόνια. Στο Σαρόκο είναι πολλά χρόνια κλειστό, τουλάχιστον μία δεκαετία. Οπότε δεν κάναμε κάτι δύσκολο. Συνεργαστήκαμε με την καθημερινότητα, βρήκαμε από χορηγίες πάρα πολλά υλικά, έτσι ώστε να ανακατασκευάσουμε το περίπτερο, το οποίο ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια που είχε γίνει στο παρελθόν από προηγούμενη δημοτική αρχή. Υπήρχε εκεί και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Οπότε, ανακατασκευή του περιπτέρου, εκεί θα δίνονται κάποιες βασικές πληροφορίες, χωρίς αυτό να αποτελεί κάποια καινοτομία. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε να υπάρχει χρόνια. Θα πρέπει να το συνδυάσουμε φυσικά με τη διαφήμιση και τις πληροφορίες μέσα social media. Φυσικά θα πρέπει να το συνδυάσουμε με το καινούριο website του Δήμου που από όσο πληροφορούμε από την Αντιδημαρχία Προγραμματισμού την άλλη εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Και το άλλο που έχουμε προγραμματίσει είναι να εγκαταστήσουμε QR code αυτοκόλλητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε διάκριτα σημεία σε όλη την πόλη, έτσι ώστε όταν τα σκανάρουν οι τουρίστες μας να έχουν την πληροφορία στο κινητό τους. Φυσικά η φυσική παρουσία του υπάλληλου μέσα στο τουριστικό περίπτερο δίνει μια άλλη προσωπική σχέση με τους τουρίστες και επισκέπτες μας. Όσον αφορά το περίπτερο του Καρβουνιάρη που είναι πίσω μας, επειδή είχαμε μια μικρή έλλειψη προσωπικού, υπάρχουν οι εθελοντές από το Σύλλογο Ξεναγών και από τη Δευτέρα ανοίγει και αυτό με τους εθελοντές από τους ξεναγούς, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε θα προσφέρουν μια πάρα πολύ καλή τουριστική υπηρεσία λόγω του επαγγελματός τους. Οι περισσότεροι από αυτούς μιλάνε τουλάχιστον 5 γλώσσες και από ό,τι θυμάστε είναι ένα κεντρικό σημείο, είναι η είσοδος του Φλουρίου, είναι ένας χώρος που υπάρχει το πάρκινγκ, οπότε υπάρχει διερχόμενος τουρισμός μεγάλος. Υπάρχει μια ανταπόκριση, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε τουρισμό μέσω Αθηνών. Οπότε υπάρχουν πτήσεις στην Αθήνα και υπάρχουν τουρίστες που έχουν έρθει μέσω Αθηνών. Κοιτάξτε, το να έχουμε μια φυσική παρουσία σαν Δήμος στο Σαρόκο, που μέχρι πρόσφατα είχε υποτιμηθεί ο χώρος, είναι πάρα πολύ καλό είτε για τον τουρισμό είτε για τους ντόπιους. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ καλό να σεβόμαστε εμείς τον τόπο μας, να ζουν οι ντόπιοι καλά, να υπάρχει έτσι μια ωραία παρουσία. Και αν εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο εσωτερικό περιβάλλον, φυσικά θα έρθουν οι τουρίστες και θα δουν αυτή τη διαφορά. Επίσης, το τουριστικό προϊόν πρέπει να προσφέρεται είτε για ένα τουρίστα είτε για ένα εκατομμύριο. Δεν μπορεί να πούμε φέτος ότι επειδή δεν θα έχουμε δουλειά, δεν θα προσφέρουμε σωστό τουριστικό προϊόν. Οπότε, είτε ένας έρχεται είτε ένα εκατομμύριο, εμείς πρέπει να έχουμε την ίδια υπηρεσία. Είτε είναι Αύγουστος, είτε είναι Σεπτέμβρης, είτε είναι χειμώνας. Η επιστροφή στην κανονικότητα έχει φέρει στην επικαιρότητα ένα ακόμη γνωστό πρόβλημα στην πόλη της Κέρκυρας, είναι το κυκλοφοριακό. Έντονο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε κίνηση τουριστικών λεωφορείων, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε τα τουριστικά γιοταχή να κινούνται και να υπάρχει ανάγκη στάθμευσή τους σε αυτή την πόλη, η πόλη της Κέρκυρας και οι χρήστες του οδικού δικτύου βιώνουν μια κατάσταση η οποία πολύ συχνά, τις ώρες αιχμής, είναι πάντα δύσκολη. Κινηθήκαμε στους δρόμους της πόλης Κέρκυρας, ρωτήσαμε απλούς καθημερινούς πολίτες για αυτό το οποίο σε πολύ γενικό τίτλο ονομάζεται κυκλοφοριακό. Ο γνωστός πονοκέφαλος για τους Κερκυραίους, που λέγεται περιορισμένος χώρος στάθμευσης στην πόλη της Κέρκυρας, ήρθε ξανά στο προσκήνιο και μάλιστα σε περίοδο που δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός τουριστών και η κίνηση καταναλωτικά είναι μειωμένη. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είχε δρομολογήσει διαδικασίες για τη στάθμευση αυτοκινήτων των μόνιμων κατοίκων της παλαιάς πόλης, η οποία πάγωσε λόγω κορονοϊού. Ενώ σε λίγες ημέρες που θα ανοίξουν ξανά οι πτήσεις, θα παρουσιαστεί αυξημένη κίνηση στην πόλη της Κέρκυρας, όπου η έβρεση πάρκινγκ θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης δημιουργεί μια σειρά προβλήματα, από την ταλαιπωρία των οδηγών μέχρι την παράνομη κάποιες φορές στάθμευση σχημάτων
πραγμάτων, η οποία είναι ικανή να περιορίσει και το έργο του ΕΚΑΒ για τη πυροσβεστική. Αξίζει να σημειώσουμε πως δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε τώρα, αλλά κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ενδιαφέρον όμως και οπτική των πολιτών, οι οποίοι φαίνεται πως έχουν αποδεχθεί αυτό το μόνιμο πρόβλημα, αλλά παράλληλα προτείνουν λύσεις για την αποκατάστασή του. Χωρίς στάθμευση είναι πρόβλημα παντού τώρα. Δεν ξέρω αν εδώ μπορεί να αλλάξει κάτι. Μετακινήστε με αμάξι και έρχεστε πολύ. Όσο μπορώ με μηχανάκι. Αυτός είναι και ένας λόγος, δηλαδή λόγω. Ναι. Δεν μπαίνεις. Ειδικά καλοκαίρι στην Κέρκυρα με αυτοκίνητο δεν υπάρχει λόγος να μπεις. Πιστεύετε από την εμπειρία που έχετε με τα αμάξι πλέον το έχετε καταλήψει. Για να βρεις χωροστάθμιση, πόσο ώρα μπορεί να σπάρει. Ναι. Ωραίο. Δεν το έχω μετρήσει, αλλά είναι αρκετό. Ξέρω εγώ τι να πω. Πιστεύω ότι θέλει κανένα τέταρτο και. Το λιγότερο κάνα 20 λεπτό. Είναι πολύ μεγάλο χρόνο και είναι ένα πρόβλημα το οποίο από ό,τι βλέπουμε και εμείς υπάρχει καιρό. Πιστεύετε όμως ότι έχουν γίνει βήματα για να αλλάξει κάτι? Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει κάτι. Δηλαδή, ό,τι γίνεται με τα ιδιωτικά πάρκινγκ από εκεί και πέρα. Δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσουμε για να παρκάρουμε τελικά. Πρέπει δηλαδή να γίνει λίγο αποκέντρωση των υπηρεσιών και πάει λέγοντας, ώστε να φύγουν και τα αμάξια από το κέντρο. Πώς είχε μεταφερθεί, ας πούμε, η εφορία κάτω στο. Όχι η εφορία. Δίπλα από το bowling που είναι της περιφέρειας. Ναι. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αλήθεια, είναι στο κέντρο ή με το παρκάρισμα. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα θα γίνει χαμός. Αυτό. Πάντως. Είναι να βρούμε το οποίο εσείς όντως χρόνια εδώ θεωρείτε ότι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο. Δεν νομίζω. Λυπάμαι. Αυτό. Και αν θα μπορούσατε να προτείνετε κάποια λύση για να αλλάξει αυτή η εικόνα, τι θα μπορούσατε να το πει ουσιαστικό, δηλαδή, πού θεωρείτε ότι εντοπίζετε κυρίως το πρόβλημα το οποίο επαναλαμβάνετε? Στο γεγονός που δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στάθμευσης, αυτό. Θα έπρεπε να δημιουργηθεί τουλάχιστον στο κέντρο ή αρκετά κοντά στο κέντρο ένας επιπλέον χώρος στάθμευσης. Το κινείται αυτό. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Όχι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, καιρός, διαφημίσεις. Ξανά μαζί σε πολύ λίγα λεπτά στην ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχει θέμα. Γενικά έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Δυτική Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα. Σχεδόν έθριος καιρός. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Πάτρα θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία, την Κυλλήνη και τη Ζάκυνθο από 21 έως 33. Στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη από 20 έως 32. Και στη Λευκάδα από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία 47 με 95%. Ήπειρος, σχεδόν έθριος καιρός, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα Ιωάννινα θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αμφιλοχία την Πρέβεζα, στην Άρτα από 21 έως 33. Στο Αγρίνιο από 21 έως 36 και στην Ιγουμενίτσα από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία 45 με 94%. Για την Κέρκυρα, τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά. Σχεδόν έθριος καιρός, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Κέρκυρα, στην Ερίκουσα και το Μαθράκι από 19 έως 32. Στους Οθονούς από 18 έως 32. Ενώ στη Νότια Κέρκυρα και τους Παξούς από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία 48 με 95%. Θερμοκρασία θάλασσας 22 με 23 βαθμοί.